Παράταση μέχρι και σήμερα πήρε υποβολή των φορολογικών δηλώσεων από το Υπουργείο Οικονομικών. Να σημειωθεί ότι είναι η δεύτερη παράταση που δόθηκε καθώ η αρχική προθεσμία έληξε στι 30 Ιουνίου και η πρώτη παράταση έληξε τα μεσάνυχτα του Σαββάτου. Όσον αφορά στα φυσικά πρόσωπα, η παράταση ισχύει έω τα μεσάνυχτα τη Δευτέρα, ενώ για τα νομικά πρόσωπα η παράταση θα είναι έω τι 25 Ιουλίου. Η διαδικασία υποβολή από την αρχή τη μέχρι και σήμερα κύλησε ομαλά, χωρί να παρουσιαστεί σχεδόν κανένα τεχνικό πρόβλημα στο τάξη, το οποίο παρέμεινε ανοιχτό για τουλάχιστον τρει μήνε, όπω είχε δηλώσει από την αρχή το Υπουργείο Οικονομικών. Μάλιστα, την 5η 14 Ιουλίου είχαν υποβληθεί 164.000 φορολογικέ δηλώσει, αριθμό που αποτελεί ρεκόρ για τη φετινή χρονιά. Για τι δηλώσει των νομικών προσώπων υπάρχει ακόμα σημαντικό αριθμό δηλώσεων που δεν έχουν υποβληθεί. Ο σύμβουλο του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Αρμόδιο για θέματα φορολογικών δηλώσεων, Πέτρο Καούνη, μιλώντα στο πρακτορείο 104,9, τόνισε ότι περισσότερε από 6 εκατομμύρια φορολογικέ δηλώσει φυσικών προσώπων είχαν υποβληθεί ω τα ξημερώματα σήμερα. Ο ίδιο έκανε λόγο και για αριθμό ρεκόρ τη τελευταία πενταετία. Ο κ. Καούνη τόνισε επίση ότι ο αριθμό αναμένεται να αυξηθεί, καθώ όπω έκανε γνωστό έω σήμερα το πρωί εκκρεμούσαν περί τι 50.000 δηλώσει και πολλοί υπόχροι αναμένεται να υποβάλουν ω αργά το βράδυ που εκπνέει η τελευταία προθεσμία.